Κύριε Βασιλιάδη, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους νέους επιστήμονες, τους νέους καρδιολόγους. Φεύγουν όλο και περισσότεροι στο εξωτερικό, καθώς εδώ στην Ελλάδα πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουν να βρουν κάποια ευκαιρία να εργαστούν και να προσφέρουν και το λειτουργήμά τους, γιατί ως γνωστόν η ιατρική είναι και κάποιο λειτουργήμα. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια και περισσότερο με την εκδήλωση οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, αυξήθηκε το φαινόμενο της μετανάστευσης των γιατρών προς χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φαινόμενο αυτό έχει δημιουργήσει φοβερά κενά στην ελληνική ιατρική κοινότητα, όπου στοιχεία αναφέρονται ότι περισσότεροι από 30 διαγραφές κάθε μήνα ιατρών από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μόνο αναφέρονται για αυτούς τους συναδέλφους μας, οι οποίοι διαγράφονται για να μεταβούν στο εξωτερικό για αναζήτηση θέσης εργασίας. Αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, το οποίο αντιμετωπίζουν ενδεχομένως και άλλες χώρες μικρότερες σε αριθμό από τις κεντρικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλείται σήμερα με το σημερινό συνέδριο να ανασκοπήσει και να επανασχεδιάσει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, προσκαλώντας το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών Ειδικοτήτων, όπου σε ένα στρογγυλό τραπέζι θα αναλύσουμε τα προβλήματα που αφορούν όχι μόνο στη μετανάστευση ή στη μετακίνηση των γιατρών στην Ευρώπη, αλλά θα εξετάσει και τρόπους ομοιογενοποίησης της εκπαίδευσης των καρδιολόγων, ώστε αυτοί που πηγαίνουν στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προέρχονται από ενδεχομένως διαφορετικά κράτη, να έχουν μια κοινή εκπαίδευση, ώστε να μην χρειάζεται μεγάλος χρόνος προσαρμογής τους. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο το οποίο θα συζητηθεί όχι μόνο στους κόλπους καρδιολογικής εταιρείας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Και αυτό είναι το φαινόμενο του ότι υπάρχουν μεγάλες χώρες, πλούσιες χώρες, οι οποίες έχουν μειωμένη παραγωγή επιστημονικού προσωπικού, επιστημονικών γιατρών ουσιαστικά αναφέρομαι. Και υπάρχουν αντίθετα άλλες χώρες, ενδεχομένως όπως η δική μας χώρα, οι οποίες έχουν υπερπαραγωγή γιατρών. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί ένα balance μεταξύ αυτών των κρατών, έτσι ώστε και να ικανοποιούνται οι ανάγκες των μεγάλων κρατών, αλλά και η Ελλάδα ή τα άλλα μικρότερα κράτη να μην χάνει το πολύτιμο προσωπικό που έχουμε στην Ελλάδα, ό,τι το καλύτερο, τον ανθό της νιώτης, της επιστημονικής, που έχουν ξοδέψει πάρα πολλά το κράτος και οι Έλληνες για να τους εκπαιδεύσουν, είναι καλά εκπαιδευμένοι και δυστυχώς τους χάνουμε. Υπάρχει βεβαίως και η αλλαγή καταστατικού από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και φυσικά και το νέο περιοδικό, και αγγλικό και ελληνικό, το οποίο πλέον φαίνεται ότι έχει και ιδιαίτερα πολύ μεγάλη επιτυχία από τα πρώτα και όλα στέφη. Ναι, πράγματι, μέσα στα επιτεύγματα, τα πραγματικά καλά επιτεύγματα του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ήταν η αναβάθμιση των περιοδικών που απευθύνονται και στους Έλληνες αλλά και στους ξένους καρδιολόγους. Εγώ εκπροσωπώ κυρίως την Διεύθυνση Σύνταξης του ελληνικού, ελληνόφωνου περιοδικού, και ο στόχος είναι να προβάλλουμε το επιστημονικό έργο των γιατρών που ίσως επειδή έχουν περιορισμένες δυνατότητες μεγάλης έρευνας ή καθοδηγούμενης έρευνας, δεν μπορεί να φτάσει πολύ έξω από τα σύνορα του ελληνικού χώρου. Έτσι λοιπόν αναβαθμίζουμε το περιοδικό με τη βοήθεια των δημιουργημένων ομάδων εργασίας καρδιολογικής εταιρείας, όπου δημοσιεύουμε την παραγωγή του, την ελληνική παραγωγή που απευθύνεται στον Έλληνα καρδιολόγο και όχι μόνο. Απευθύνεται και στις άλλες ειδικότητες οι οποίες έχουν αυτή την επαλληλία, ας το πούμε, ενδιαφέροντος με την καρδιολογία. Είμαστε έτσι σίγουροι και οι δύο, και εγώ και ο Διευθυντής Σύνταξης, ότι θα βοηθηθούμε πάρα πολύ από την συνεργασία αυτή με τις ομάδες μας εργασίας που περιέχουν ό,τι το πιο εξειδικευμένο και θα προβάλλουμε το έργο των Ελλήνων καρδιολόγων στο εσωτερικό και ενδεχομένως και ατιώσει στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.